όνομά μου είναι Κυριακός. Βέβαια, δεν θα σας μιλήσω για τα ζώα εδώ πέρα. Θα σας μιλήσω για το Next Cloud για μένα. Κάθε φορά γράφω το δεδομένο μου σχετικά με το ανοιχτό εξωτερικό. Βλέπετε, κρατάω το σούς εδώ πέρα, το σαβράκι. Είμαι ένας από τους δύο ανθρώπους που έχουν φτιάξει ουσιαστικά την κοινότητα που ζούσε στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, αποτέλεσμα το 2013 να κάνουμε κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έχω ενασχοληθεί με το γνώμη μου εκεί, στο εσύ μεταφράζω στο γνώμη. Και επιπλέον έχω ασχοληθεί με το πλάνο του οποίου είναι επειδή είναι η τεχνολογία η οποία έρχεται και θα κυριεύσει τον κόσμο τέλο πάντων. Ξέρετε λίγο τι είναι η τεχνολογία καλά, πώς πηγαίνει, ξέρετε. Τέλεια. Όσοι δεν ξέρετε, φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείτε Android κινητό ή iPhone. Σωστά. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι. Τι είναι. Είναι μια εναλλακτική σε σχέση με το Dropbox, Google Drive, Microsoft κλπ. Οι εταιρείες αυτές έχουν πρόσβαση ουσιαστικά στα δεδομένα που έχετε πάρει εσείς, είτε αυτά είναι αρχεία, είτε είναι email, είτε οτιδήποτε. Όχι χωρίς να το ξέρετε, εσείς έχετε γράψει μια δεύτερη ίσο, οπότε ουσιαστικά το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε, έχετε γνώση, επιστημονικά, ουσιαστικά το μακάλο το accept, είσαι για να έχουμε service. Εμείς τώρα προσφέρουμε ένα πρόγραμμα που είναι το γνωστή στο εξωτερικό μας server, την ασφάλεια που έχουμε εμείς πρόσβαση και έχουμε μόνο εμείς. Μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο σπιτιού, θα δούμε παρακάτω πώς, ή μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο σερβερ, σε κάποιον σερβερ τον οποίο υπάρχει κάποιο περιοχή που βρισκόταν αυτό το πρόβλημα. Τι προσφέρει ουσιαστικά. Ξεκινάμε με την πρώτη κατάσταση που γίνεται, προσφέρει διαμοιρασμό αρχείων. Το πώς γίνεται ο διαμοιρασμός αρχείων θα μπορέσουμε να το πούμε κατά τις 12 η ώρα, ναι, έξω στο booth θα σας δείξουμε λίγο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αρχεία, να κάνουμε διαμοιρασμό, να το διαμοιράσουμε κάποιον άλλον μέσω του Nextcloud, κάποιον εκπτώσεις κλπ. Προσφέρει ημερολόγιο, το οποίο το πούμε, προσφέρει ημερολόγιο. Όσοι χρησιμοποιείτε ημερολόγιο, κάνετε καλά γιατί οργανώνετε το χρόνο σας. Όσοι δεν χρησιμοποιείτε το χρόνο, το ημερολόγιο, ουσιαστικά είστε χαλαρά και ό,τι γίνει έγινε. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και λόγω δουλειά, γιατί δύο ραντεβού ανάλογα τι θα δω, τι ζω, θα δω κλπ. Οπότε σε συμβαίνει πάρα πολύ. Και μάλιστα τι σημαίνει κιόλα επειδή είμαστε πολλοί γιατροί, βλέπει ο καθένα τι περιστατικά έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε τις επαφές μας μέσα. Με κάποιο τρόπο μπορούμε ουσιαστικά να μην βάζουμε τις επαφές μας στο Google όσοι έχουμε Android κινητά, να τις βάζουμε εδώ και να συγχρονίσει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το κάτω νομίζω θα το... Τέλος πάντων, αυτά θα σας πω αργότερα. Αποθηκεύουμε όλες τις επαφές μας και έχουμε τις βλέπω μόνο εμείς που έχει κάποια άλλη εταιρεία. Αν έχουμε κάποιο email είτε σε κάποιον πάροχο ξεχωριστό, είτε μπορεί και στο Google αν θέλετε, μπορούμε να βλέπουμε τα δεδομένα μας, τα email μας μέσα από το Nextcloud. Τελευταίο, μπορούμε μόνο να τα βλέπουμε, μπορούμε να είναι full client. Είναι full client. Είναι full client, μπορούμε δηλαδή ουσιαστικά χωρίς να έχουμε το Thunderbird ή οτιδήποτε, να χρησιμοποιούμε αυτό, να βλέπουμε τα email μας ή τα άνοιγμα που νομίζω για το πώς δεν θυμάμαι. Να σας πω, θα σας διαβάσω. Μπορούμε να το δούμε τους έξω να μην πω και εγώ. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε, έχουν δημιουργήσει το βίντεο. Μπορούμε να κάνουμε μπορούμε να βλέπουμε βίντεο, να κάνουμε chat με κάποιον άλλο, ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος του κόσμου. Εδώ από ό,τι βλέπουμε, ποιος είναι στην Γερμανία, είναι στο Βερολίνο και εδώ πέρα το παλικάρι της μάνας το όνομά του είναι στην Στουτγκάρδη. Υπάρχουν και άλλα πρόσθετα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο Nextcloud, μέσα από το administrator panel, και δεν είναι τίποτα δύσκολο, θα πατάμε το ενέργειο με το τσέκλι. Ουσιαστικά ενεργοποιούνται με την επόμενη ίσο που θα κάνουμε. Αν δεν μας φτάνουν αυτά, υπάρχει και το App Store. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να κατεβάσουμε
αγοράσουμε ένα αρχείο, ένα ζύπ, να το ψηφιέσουμε, να το βάλουμε στο σέρβερ και να το ενεργοποιήσουμε με τον προηγούμενο τρόπο. Έχει πάρα πολλά πρόσθετα, πάρα πολλά add-ons. Μπορείτε να φτιάξετε και εσείς εντυπώσεις αν θέλετε και να το ανεβάσετε, βλέπετε από το κίνερ έτσι που γράφει πάνω, το ανεβάσετε και να χρησιμοποιήσει την κοινότητα, να το βελτιώσει, να το μεταφράσει, οτιδήποτε. Είναι ανοιχτό ο κώδικα, υπάρχει χώρο στο GitHub. Θα δούμε και παρακάτω, δεν υπάρχουν κλειστά κομμάτια όπω ήταν στον προκάτω του cloud. Όλα είναι ανοιχτά και τα χρησιμοποιεί και τόσο η κοινότητα όσο και το enterprise κομμάτι. Μπορείτε και εσεί να ξεκινήσετε να προσφέρετε στο Nextcloud. Βλέπετε υπάρχουν κάποια δεδομένα από το GitHub που δεν τα έχουμε βγάλει. Μπορείτε να πείτε να βάλετε μια διάρκεια τύπο σα feature αν θέλετε, να βελτιώσετε κάποιο αν ξέρετε κώδικα κλπ. Και γενικά να μπείτε στην κοινότητα και να συνεισφέρετε. Εδώ στην Αθήνα υπάρχει το Athens Next Cloud Community μέσα στο Meetup. Η διεύθυνση είναι πάντα το δείξω τέλο. Στην οποία. Περιμένω λίγο να πούμε και πολύ πίσω. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, ξεκινάμε. Συνεχίζουμε μάλλον. Υπάρχει το meetup, το meetup.com, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις δράσεις της κοινότητας εδώ στην Αθήνα. Αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα, μας έχουν πει ότι μπορούμε να κάνουμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Βέβαια, αν θέλετε να έχετε ένα ξεχωριστό, μια διαφορετική πόλη σε Ελλάδα, να έχετε ξεχωριστό μήτα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιάννο, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ πέρα και να σας το ενεργοποιήσει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει λίγο με το αρχικό κομμάτι του Nextcloud. Μπορείτε να μπείτε στο GitHub και να δείτε όλο το κώδικα και να κατεβάσετε το εγκαταστήσετε, να το αλλάξετε όπως θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες θα κάνουμε έξω κάποιες παρουσιάσεις πεντάλεπτες μέσα στο booth. Θα κάνουμε και για τη χρήση και για παρακάτω το Nextcloud πάει όπως θα δείτε από τον Πατέρη που θα σας κάνει η παρουσίαση. Για τη χρήση, όπως εγώ, για το πώ μπορείτε να μεταφράσετε, πώς μπορείτε να συνεισφέρετε γενικά στο Nextcloud. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ έχουμε. Μια βασική για το κατάστημα εφαρμογών που είπατε. Ναι. Υπάρχουν βασικές εφαρμογές για να ανοίγει κανείς, να δημιουργεί στην αρχή, ας πούμε, PDF, Word, υπάρχει, θα το δούμε λίγο παρακάτω, όχι πώς γίνεται ακριβώς, πώς γίνεται μπορούμε να το δούμε και έξω, αλλά υπάρχει ένας τρόπος στον οποίο μπορούμε να κάνουμε ανοιχτό μόνο PDF για ποια LibreOffice κλπ. Θα κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάτι άλλο, όχι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε λίγο την ιστορία. Τι έγινε τέλος πάντων το 2016. Οι περισσότεροι θα με ξέρετε, αν με ξέρετε, από το OnCloud. Και αν ξέρετε, θα ξέρετε το OnCloud. Είχε ξεκινήσει τέλος πάντων η ίδια πλατφόρμα Cloud από τον ίδιο ιδρυτή. Το 2016 περίπου έφτιαξε ένα παιχνίδι λίγο με το marketing. Τι θέλω να πω. Στο OnCloud οι μέτοχοι θέλανε να αυξήσουν τους χρήστες τους. Πώς γίνεται αυτό. Είτε με τον παραδοσιακό τρόπο του marketing, ο οποίος τι λέει. Θα κάνω διαφήμιση στο Facebook, θα κάνω διαφήμιση στο Google, θα κάνω διαφήμιση γενικά σε κάποια τέτοια κανάλια, έτσι ώστε να το δουν πολλά άτομα και να είτε να έρθουν σαν πελάτες ή να έρθουν σαν χρήστες και αργότερα σαν πελάτες. Όμως υπήρχε μια ομάδα στην κοινότητα η οποία έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό. Θέλουν ουσιαστικά με κάποιον τρόπο να αυξήσουν περισσότερους, να βάλουν περισσότερους χρήστες. Κάνουν κάποιες συνεργασίες με την Western Digital. Θα το δούμε παρακάτω τι έγινε στο Nextcloud. Αλλά αυτή η συνεργασία όχι δεν πέτυχε, γιατί όσο κάνει η κοινότητα. Η κοινότητα δεν ανταποκρίθηκε τόσο πολύ. Οι μέτοχοι θέλανε και το κάνανε με τον παραδοσιακό τρόπο marketing, έτσι. Δεν είχαν τα απαραίτητα στο εργαλείο. Οπότε δεν πήγανε καλά οικονομικά και θέλανε να πουλήσουν αυτή την πλατφόρμα κάπου αλλού. Δεν
Δεν ξέρω ακριβώς πού, πιθανόν ήταν και κλειστού κώδικα η εταιρεία του οποίου το αγόραζε. Οπότε τι έγινε, ο ιδρυτής έφυγε, πήρε τους core developers και φτιάξανε το Nextcloud, κάνανε fork, έτσι, όταν δεν σου αρέσει κάτι, το κάνεις fork και το συνεχίζει, όπως έγινε το LibreOffice και το OpenOffice συγκεκριμένα. Κάνανε το Nextcloud και από εκεί και ύστερα προσπαθήσαν να πάρουν και όλη την κοινότητα μαζί. Όλη η κοινότητα πήγε, αρκετοί μείνανε στο cloud. Προσπαθήσαν να πάνε και πελάτε, το migration εδώ πέρα που λέει. Πήραν αρκετούς, όχι όμως όλους. Το μόνο κακό στην όλη υπόθεση ήταν ότι στην Αμερική τα γραφεία της Αμερικής κλείσανε τον κλάδο. Μείναν κάποιοι εκτός εργασίας κλπ. Άνθρωποι, βέβαια όταν είσαι σε αυτό το χώρο και είσαι άνθρωπος, μάλλον δεν κάτι παίζει με σένα, έτσι, γιατί αυτός ο χώρος είναι τεχνολογία. Πήραν κάποιους πελάτες, τον κλάδο έχει τους δικούς του, το Nextcloud του δικού του. Δημιουργήσαν αυτή την πλατφόρμα, όπως σας είπα και πριν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με την κοινότητα. Έτσι. Δεν είναι απλά ένα προϊόν, είναι και οι άνθρωποι που το έχουν από πίσω. Και θα δείτε ότι δεν καθόμαστε μόνο στον υπολογιστή μπροστά και είμαστε πιανίστες. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά θα πω ένα λίγο γρήγορα γιατί εδώ πέρα θέλουμε να σταθούμε λίγο. Όπως είπα στην αρχή, δεν υπάρχουν κλειστά κομμάτια στο Nextcloud όπως είναι στο Home. Έτσι. Και μπορείτε ουσιαστικά και εσείς να κάνετε δικιά σας εταιρεία με δικό σας. Βλέπετε Basic Standard Premium και να πουλάτε ουσιαστικά χώρο cloud σε πελάτες σας. Αν λοιπόν είστε ειδικοί επιχειρηματίες κλπ. Είναι ανοιχτού κώδικα, γι' αυτό είμαστε εδώ, αλλιώς δεν θα ήμασταν. Στο GitHub όλες οι εφαρμογές, αλλά και στο Market, είναι GPL. Κάτι που διαφοροποιείται με το GPL, κάτι που διαφοροποιείται με το OnCloud. Χρησιμοποιούμε τα WebDAV, CardDAV, CardDAV. Αυτό το CardDAV δεν θυμούμαι να σας πω πριν, για τις για τις επαφές, όλες αυτές εδώ πέρα είναι ανοιχτά πρότυπα. Συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα ήταν του βίντεο, το οποίο είναι εντυπωσιακό για μένα. Μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλες πλατφόρμες, βλέπετε κάτω με ποιες, με ποιο τρόπο, με το Federation που λέει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μην νομίζετε, όνομα χρήστη, παπάκι και όλο αυτό εδώ πέρα το μακρινάρι. Και ουσιαστικά ο άλλος έχει τα αρχεία που διαμοιράζεται εσείς στο δικό του Instagram. Συνεργαζόμαστε με άλλα project, όπως είπαμε για την επεξεργασία στο LibreOffice. Συγκεκριμένα αυτό είναι το Collabora, η οποία είναι η ίδια εταιρεία η οποία υποστηρίζει το LibreOffice. Μπαίνει σαν ένα πρόσθετο μέσα στην πλατφόρμα, στο Nextcloud. Και μετά σηκώνεται, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να σηκώσει ένα Docker image για να τρέξει το συγκεκριμένη εφαρμογή. Υπάρχει και τρόπος να γίνει και offline με κάποιον άλλον, κάποιες εντολές από τους πάντους, που προσωπικά δεν τις ξέρω, υπάρχουν όμως οδηγήσεις μέσα στο site να τις δείτε. Συνεργαζόμαστε και με το GNOME, έχουμε προσθέσει το online account στο Nextcloud, οπότε αν βάλεις τον server σας μέσα στο online account, μπορείτε να έχετε τα αρχεία σας μέσα στο ναυτίλο. Ή το files, ανάλογα πώς το θυμάστε. Συνεργαζόμαστε και με το Ubuntu για το Nextcloud Box. Θα το δείτε έξω στο Ubuntu, αν θέλετε λέτε, να το δείτε και να το πιάσετε στα χέρια σας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Είχε αυτό βγει πριν 2 χρόνια, ναι, στο συνέδριο στο Βερολίνο. Ουσιαστικά τι είναι, ένα κουτάκι με 1 TB δίσκο και βάζετε ένα δικό σας Raspberry Pi για να έχετε το cloud στο σπίτι. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν μας βοηθάνε πάρα πολύ το bandwidth του upload. Οπότε, εκεί πέρα πάμε. Γι' αυτό λέω είναι καλύτερα να το έχετε στο σπίτι για να έχετε εσωτερικό, να ανεβάζετε τα δεδομένα σας πάντα εσωτερικά. Αν βάλετε κάποιες ανώτερες γραμμές ή αν το έχετε στο πανεπιστήμιο, τότε είστε πολύ καλά. Λοιπόν, δεν είμαστε πιανίστες όπως
σας είπα, αλλά συναντιόμαστε και εκτός ίντερνετ. Εδώ πέρα βλέπουμε στο Meetup υπάρχουν κάποια pins. Η μεγαλύτερη πλειότητα είναι στο Βερολίνο. Βλέπετε ότι έχουμε βγάλει στα τύρανα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Στα τύρανα συγκεκριμένα έχουν βάλει τον Δήμο Τυράννων να χρησιμοποιεί Nextcloud για τις δουλειές που κάνουν. Το έχουν μεταφράσει νομίζω 100%, δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να είναι 100% και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στο marketing. Εδώ είναι στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στο Βερολίνο ή στο Γκάρντ, ένα από τα Νιουστουγκάρντ, δεν κάνω ψέματα. Ένα meetup που έχουν κάνει, εδώ είναι ένα meetup που κάναμε εδώ πέρα στο Hackerspace. Κάναμε ένα μεταφραστικό event. Αν θέλετε, μπαίνετε μέσα στο meetup και βλέπετε πότε έχουμε συναντήσεις ή αντίστοιχα στο Facebook. Συνέδριο, αυτό είναι το συνέδριο του 16 φωτογραφία. Το συνέδριο του 17 έγινε πάλι στο Βερολίνο. Στο 16 πήγα μόνος μου, στο 17 όμως ήμασταν 3 Έλληνες. Σας περιμένω να έρθετε και οι υπόλοιποι. Πάλι στο Βερολίνο θα γίνει, πάλι καλοκαίρι θα γίνει και πάλι θα γίνει σε αυτές τις ημερομηνίες, 22-23 εκεί μέσα. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, είτε στο booth έξω, ρωτήστε με, μετά. Λοιπόν, το project μας έχει κάνει πάρα πολύ δώρο. Και γιατί έκανε πάρα πολύ μεγάλο δώρο, γιατί βλέπετε ότι αρκετές γυναίκες συμμετέχουν σε αυτά τα project, έτσι. Τα οποία δίνουν, δεν ξέρω πόσα λεφτά δίνει το καθένα, αλλά πάντως στο outreach που ξέρω είναι 5.500 σε δολάρια, έτσι. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω, αλλά πάντως εκεί πέρα πρέπει να παίζουν χρήματα. Πάλι σε γυναικείο project, έτσι. Πάλι είμαστε μέσα. Μπορείτε να ξεκινήσετε κι εσείς πάρα πολύ εύκολα. Πλέον σε αυτές τις διευθύνσεις, είτε το τόνιγκαλ μας έξω, είτε στο GitHub, είτε εγώ αυτό που κάνω πάρα πολύ είναι μεταφράζω. Και αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε έξω σε μια έξτρα παρουσίαση που θα κάνω κατά τις 2 ώρα μέσα. Θα έχετε, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα χαρτί που κρέμασα έξω. Έχουμε παρουσίαση κατά τις 12 ώρα, ένα πεντάλεπτο σχετικά με το Nextcloud, το Box και το Banana Pie σε Box πάλι. Και στις 2 μετά έχουμε και άλλες παρουσιάσεις, μετά το break δηλαδή, χρήση, Nextcloud Pie, translation κλπ. Εδώ έχω τελειώσει ουσιαστικά τώρα. Εδώ είναι όλες οι διευθύνσεις οι οποίες μπορείτε να πείτε, Telegram, Meetup και Facebook. Έχω τελειώσει την όλη διαδικασία, την κοινή παρουσίαση. Αν θέλετε κάποια ερώτηση. Αν και δεν άκουσα την παρουσίαση στην αρχή, είναι σε πορεία. Αν έχει μια συσκευή που έχει συνδεθεί με την cloud, για να κάνει σπακά, θα πρέπει να έχει άλλο μηχάνημα ή μπορεί να φτιάξει κάποιο κλαστεράκι στην περιφάνω κάποιου. Κάτι που αυτόματα να κάνει distribute τα δεδομένα και στα δύο. Κάτι που δεν ανέφερα πριν, τώρα που πει το τέτοιο, υπάρχει πάρα πολύ καλό encryption τώρα τελευταία. Έχουν βγάλει την εφαρμογή του στο Android, encryption end-to-end. Δεν έχει βγει ακόμα στο server, θα γίνει στο 13, το οποίο θα γίνει λίγο αργότερα φέτος. Εδώ είναι στο γύρο του συνέδριο. Οπότε αν παρακολουθείτε είτε εδώ πέρα είτε γενικά στο Nextcloud, θα δείτε εμένα, θα δείτε ότι θα το παρεμβάσω. Άρα αυτό που λέω υπάρχει ήδη σαν λύση. Ναι. Υπάρχει μέσα στο site του κύριου. Το Box. Ναι. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σύγχρονο, ψηφικής κυκλοφορεί αυτό. Κυκλοφορεί. Υπάρχει σκοπός να γίνει κάτι σύγχρονο, δηλαδή να... Δεν είναι μόνο το Box, έχει νομίζω και άλλες λύσεις τέλος πάντων. Έχει ένα Sprint Box κάπως έτσι λέει, ένα Sync κάτι που δεν είναι τα λοιπόν project. Είναι κάποια 2-3 project τα οποία υπάρχουν στο site, αλλά επειδή είναι αυτό το official, το πολύ official το οποίο έγινε. Τώρα αν θέλουμε καλά πρέπει να έχει σταματήσει και πώς είναι digital, έτσι, ή πώς είναι digital labs. Πρέπει να το έχουν σταματήσει, οπότε ξεστοκάρω το στόχο ότι έχει μείνει. Εντάξει, πάντως το support στο Raspberry Pi το έχει μέσα. Ναι. Έχει για το συγκεκριμένο, όταν είχε βγει, είχε για το Raspberry Pi 2. Το τρίτο προχωρούσε.
αλλά δεν είχαν βγάλει το image. Το image το βγάλω τώρα τελευταία. Παιδιά, επειδή έκανα μια στην αρχή, δεν ξέρω πώς την ήσασταν. Θα το σκάνω ξανά, λοιπόν. Πείτε μου ό,τι άλλο θέλετε. Να ξαναγράψω την ώρα της νέας. Έξω θα γίνουν κάποια πράγματα πάλι και θα παραδεχτούν. Οπότε και οτιδήποτε άλλη απορία έχετε δεν μπορεί να την ρωτήσετε. Μου είπα να ξεκινήσω, γι' αυτό ξεκίνησα. Δεν θα ρωτήσω. Το image το Raspberry είναι ένα snap από την. Το snap, ναι. Γιατί έχει snap. Ναι, το snap. Έχει από μόνο του πατέρα μέσα εμπίπτουν τα πόδια. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Το είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Το λέω σε όλα πάλι. Το πάει και υπάρχει μέσα. Υπάρχει μέσα. Δηλαδή μετά το πατέρα είναι μια ομιλία που ακούσει. Εδώ, υπάρχει από το πατέρι μετά μια ομιλία, σε αυτό θα δείξω λέξη λάβο πάει. Είναι μια, δεν το λέω, θα το δεις, από όσο πλοίο πατέρις έχει, θα σου πει όμως και αυτός. Άλλος. Εντάξει, τελειώσω εγώ. Απλά για να μπορεί να διαδοθεί εύκολα ένα άνθρωπο για ευρία χρήση, μήπως γνωρίζεις αν σε εφαρμογές Android, στην εφαρμογή δηλαδή που μπορεί να κατεβάσει μετά, διατίθεται αυτόματο ανέβασμα και φωτογραφιών. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, εντάξει, μερικοί δεν θέλουν, οπότε. Να απενεργοποιήσει το Android και να βάλει αυτό, αλλά αν δεν θες. Κάτι άλλο. Πριν το κάνω. Εντάξει, τέλος. Ευχαριστώ.